Μια πρώτη γεύση όμως θα μας τη δώσει σε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής η ανταποκριτριά μας από τις Βρυξέλλες, η Μαρία Ψαρά. Έχουμε το προσχέδιο των συμπερασμάτων αυτής της συνόδου κορυφής, Μαρία, να δούμε τι περιλαμβάνει αναφορικά με το μείζον, το μνημόνιο αυτό μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Σύμφωνα, Νίκη, με διπλωματικές πηγές, μέχρι στιγμής στο κείμενο των συμπερασμάτων υπάρχει μια μικρή αλλά ουσιαστική αναφορά στο θέμα του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Mm-hmm. Η παράγραφος αυτή σημειώνει ότι στο μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Αυτή είναι μέχρι τώρα η διατύπωση, Νίκη. Πολύ προσεκτική, πολύ ακριβής και χωρίς καταδικάζοντας ουσιαστικά εμέσως τη συμφωνία. Εμέσως. Το δεύτερο σημείο αφορά στην αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, που εκφράζεται με σαφήνεια σε αυτή την παράγραφο. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη μικρή παράγραφο τη συζήτησαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Ήταν θετική όλη μέσα στη συνάντηση, ωστόσο η τελική διατύπωση θα οριστικοποιηθεί αύριο, γιατί, Νίκη, ξέρουμε πολλές φορές ότι το κείμενο αλλάζει μέχρι τελευταία στιγμή. Έτσι. Οπότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό να συμβεί και αυτή τη φορά. Αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.